Φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μας, είμαστε και πάλι μαζί, αυτή τη φορά για να σχολιάσουμε όχι το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφίνας Πικερμίου, αλλά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, καρναβαλικές εκδηλώσεις που δεν έγιναν. Ακούγοντας τον Δήμαρχο Σάβα σε ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο για κάποιες γιορτές σε κάθε γειτονιά, για καρναβάλια στη Ραφίνα που θα γίνει πόλος έλξης, βάλαμε ψηλά τον πύχη. Φωταγώγηση της πόλης, είπε, και μάλιστα δεν είναι στο διαδίκτυο. Αυτή ήταν σε τηλεοπτικό σταθμό, έγινε, και μας έλεγε ότι θα γίνουν καρναβαλικές εκδηλώσεις. Περιμέναμε κι εμείς να δούμε πότε θα μας ειδοποιήσουν, ποιες θα είναι αυτές οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, και τελικά πιστός ο Μπουρνούς στις υποσχέσεις του, δεν τήρησε καμία. Προφανώς θα διοργανωθούν εκδηλώσεις ώστε να ξαναβρούμε ο ένας τον άλλον με κέφι, να χαρούμε. Ελπίζουμε ο καιρός να είναι καλός. Επομένως και εμείς καλούμε στην Ανατολική Αττική όλους τους πολίτες να περάσουν από μια πόλη φωτισμένη, μια πόλη που θα γίνει καρναβάλι, θα υπάρχουν εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά. Καλό και τους πολίτες να συμμετάσχουν. Και τελικά όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου εξαντλήθηκαν το Σαββατόβραδο πριν την Καθαρή Δευτέρα. Οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε κάθε Δήμο, αλλά θα μιλήσω για το δικό μου Δήμο, δεν είναι απόφαση του Δημάρχου ή των αιρετών. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας συνομιλίας, δεν θα πω μιας συνδιαχείρισης, με τους τοπικούς φορείς. Επομένως, συναντηθήκαμε με την τοπική ένωση του Συλλόγου Επαγγελματίου Βιοτεχνών. Αποφασίσαμε δύο πράγματα. Να γίνει το Σάββατο ένα πάρτι, να το πω έτσι, στην πόλη, ήταν που πράγματι ωραίο, έγινε ήταν και ήταν πολύ πετυχημένο. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά, εκθέτει πάρα πολλούς ανθρώπους και τον Εμπορικό Σύλλογο, διότι τα παιδιά όλοι κάνουν μια φιλότιμη προσπάθεια να βοηθήσουν τον τόπο. Φτάσαμε το μέτριο να το βαφτίζουμε εξαιρετικό και πάρα πολύ πετυχημένο. Και δεν υπήρχε πολύς χρόνος, γιατί σε μια καρναβαλική εκδήλωση εκείνο που έχει σημασία είναι η συμμετοχή των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι ενεργοποιούνται μέσα από φορείς, μέσα από τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, μέσα από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Θέλει μια προετοιμασία. Επομένως, δεν κατέστη δυνατόν αυτοί οι φορείς να είναι έτοιμοι ώστε να συμμετάσχουν. Και αποφασίστηκε ότι αντί να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι μισό, δεν θα είναι πετυχημένο, να μην το κάνουμε. Τα 150 και τα 200 άτομα τα θεωρούμε πολλά τελικά. Είναι επιτυχημένη μία εκδήλωση εάν έρθουν τελικά 200 άτομα. Διότι αν είναι επιτυχημένη αυτή η εκδήλωση, θα πρέπει να δούμε τι έγινε στον διπλανό μας Δήμο. Έτσι δεν είναι, Κυριάκο? Στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδο. Βεβαίως, και να δούμε εκεί, να συγκρίνουμε. Τι ήτανε, επιτυχημένοι ή όχι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που έκανε ο Δήμος? Ναι, αλλά από πληροφορίες που έχουμε, μάθαμε ότι και εκεί δεν είχαν πολύ χρόνο για να αντιδράσουν, αλλά είπε ο Δήμαρχος, θα γίνει καρναβάλι και θα γίνει επιτυχημένο καρναβάλι. Μου είπαν ότι είχαν 5 ημέρες να διοργανώσουν αυτό το επιτυχημένο καρναβάλι. 5. Μέχρι πριν δεν γνωρίζανε αν θα γίνει ή όχι. Και σε 5 μέρες φτιάξανε αυτό που είδατε με λαοπλημμύρα. Ήτανε κάτι το οποίο από τις φωτογραφίες που ερχόντουσαν. Για όσους δεν πήγαν, έτσι, στο καρναβάλι, ήταν, να ήταν, δούμε εικόνες. Ήτανε κάτι το οποίο έλεγες αποκλείεται να συμβαίνει στην Αρτέμιδα. Και την ίδια στιγμή στην Ραφίνα ήταν μια άγια πλατεία. Καλώς ήρθατε στο αποκριάτικο πάρτι εδώ στο Δήμο Ραφίνας, στον Εμπορικό Σύλλογο Ραφίνας. Θα περάσουμε πολύ ωραία απόψε, έτσι σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Θεωρούμε ότι για να είναι η οποιαδήποτε εκδήλωση επιτυχημένη, είτε είναι πολιτιστική, είτε έχει ψυχαγωγικό σκοπό, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή ο Δήμος έγκαιρα να συνεννοείται με τους αρμόδιους φορείς, με τους πολιτιστικούς συλλόγους, με δημότες που έχουν μεράκι να προσφέρουν το ταλέντο τους, την όρεξή τους, την προσωπική τους εργασία για να γίνει μια επιτυχημένη εκδήλωση. Γιατί κάθε επιτυχημένη εκδήλωση στο Δήμο προσθέτει άλλο ένα θετικό πρόσημο, ένα πρόσημο ανάπτυξης στο Δήμο, και εμείς αυτό θέλουμε.